Το Ισλάμ δεν είναι θρησκεία, αλλά ουσιαστικά είναι ένα πολιτικό κόμμα, μια πολιτική επιδίωξη που θέλει να εξαπλωθεί και οι άνθρωποι του είναι άνθρωποι του πολέμου. Αυτή η ξεκάθαρη δήλωση που δεν ακούς συχνά στις μέρες μας από δημόσια πρόσωπα, ούτε καν από κληρικούς, ανήκει στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο σε εκπομπή για την Επανάσταση του 1821, σχολιάζοντα την άλωση τη Κωνσταντινού ο κύριος Ιερόνιμο επεσήμανε: Είναι οι άνθρωποι του πολέμου, τη εξαπλώσεω. Αυτό είναι χαρακτηριστικό του Ισλάμ, το λέει και η διδασκαλία του Μωάμεθ. Ο προκαθήμενο τη Ελλαδική Εκκλησία αναφέρθηκε και στον κομβικό ρόλο που έπαιξε η Εκκλησία στον Εθνικό Αγώνα για την Ελευθερία περιέγραψε περιστατικά που αφορούν τον Αθανάσιο Διάκο και μίλησε για τους κληρικούς που συμμετείχαν στον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Εξήγησε ακόμα γιατί υπήρχαν σταυροί σε όλες τις σημαίες της Επανάστασης και πρόσθεσε πως δεν υπήρχε κανένα σημαδάκι Επαναστάσεως που δεν ξεκίνησε από κάποιον κληρικό. Η Ελλάδα βιώνει αυτή τη στιγμή μια πρωτοφανή αλλίωση του πληθυσμού της από Ισλαμιστές παράνομους μετανάστες που εισέρχονται κατά χιλιάδε στη χώρα. Σύμφωνα με έρευνα, το 2050 τουλάχιστον το 10% των κατοίκων της Ελλάδας θα είναι μουσουλμάνοι.